Θέλουμε έτσι μια ανταγκά από τον άνθρωπο που έστησε την ομάδα. Να το σε εκεί το βλέπουμε. Αλλά αν μπορούμε να εναλλασσόμαστε και με τη γενική εικόνα ενώ θα ετοιμαστεί η απονομή. Πρόεδρε, ενώ παίρνει έπαθλα τα μετάλλια της ΙΑΕΛ, πρωταθλητές Κύπρου, κυπελλού Κύπρου, ταμπλούχοι. Το πιστεύατε ότι θα φτάνει σε αυτό το σημείο σε αρχή της χρονιάς? Από την αρχή της χρονιάς, εγώ το έχω πιστέψει. Εγώ έκανα την πρώτη μου δήλωση σε δημοσιογράφο και του είπα ότι η αναγέννηση φέτος θα είναι στους δύο τελικούς. Χαμογέλασε. Δεν το πίστεψε κανείς. Εγώ, οι προπονητές μου, οι παίκτριές μας, το πιστέψαμε. Έξερα το πάθος της ομάδος, ότι υπάρχει μια ομάδα από καλές καλωσφαιριστρίες, έμπειρες, γι' αυτό έφτασαμε μέχρι εδώ. Η συνέχεια ποια είναι για την ομάδα, πρόεδρε? Θα την κάνετε ακόμη πιο ισχυρή? Θα κρατήσετε τον Ηρακλή Πιτάκα στον πάγκο? Όταν ξεκινήσαμε πριν λίγα χρόνια πριν και είπαμε ότι κάθε χρόνο θα γινόμαστε καλύτεροι, πράγματι γινόμαστε καλύτεροι. Πήγαμε από την τελευταία θέση, στην πρώτη τελευταία, στην τρίτη, στην δεύτερη και τώρα πήραμε και τα δύο. Φέτος η ομάδα θα μείνει με τον βασικό κορμό, με τον κόσμο που είναι και για τη νέα χρονιά. Έχουμε κάποια πλάνα για δύο μεταγραφές, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα να τα κάνουμε αυτά. Τώρα είναι η ώρα, πανηγυρίζεται το πρωτάθλημα. Τώρα το διασκεδάσουμε ήδη εμείς με τους προπονητές μου και τον κύριο Ιωαννίδη. Σχεδόν κάθε εβδομάδα μιλάμε για αυτά τα πράγματα και έχουμε υπόψη μας κάποιο πρόγραμμα το οποίο σε 15 μέρες θα έχουμε και ανακοινώσει. Μάλιστα, λοιπόν. Για μας είναι αν το ΚΟΑ, ο κύριος Μιχαηλίδης που έχω μιλήσει μαζί του, και είπαμε ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο γήπεδο κλειστό που είναι το μεγαλύτερο όνειρο της αναγέννησης Γερμασόγειας και το δικό μου και τους συνεργάτες μου και της Επιτροπής μου. Ήδη προχωρήσαμε σε χαλήτικη γη, περιμένουμε εκπίστωση από την κυβέρνηση, το οποίο θα κάνουμε το σπίτι μας. Όταν κάνουμε και αυτό, νομίζω κάθε χρόνο και καλύτερο. Αυτά είναι που μένουν οι εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις για τα παιδιά. Συγχαρητήρια και πάλι, τα Μπλούχοι, μια ομάδα η οποία είναι ιστορική, έχει βγάλει πολλούς παίκτες και τώρα παίρνει και τίτλους στο γυναικείο. Αυτή είναι η ομάδα, αυτή είναι το σύνολο, σας ευχαριστούμε. Εμείς θα προσπαθούμε κάθε χρόνο και καλύτερο. Σε ένα δήμο της Γερμασόγειας που κάποιοι μας λέω είμαστε ενορία, εμείς τα πήραμε όλα και θα προχωρήσουμε για το καλύτερο. Τους ευχαριστώ όλους. Τους ευχαριστώ. Θέλω να χειροκροτήσω και λίγο την ΑΕΛ, γιατί ήταν και δίπλα μου. Παίρνει το έπαθρο τώρα η Μαρία Πέτρατολοβιτς. Κύριε Κιτρομιλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.